Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σημερινό μας καλεσμένο έχουμε τον κύριο Πουλατσόγλου Ιωάννη, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης νομού Κοζάνης. Με τον κύριο Πουλατσόγλου, το θέμα που είχαμε αρχίσει να συζητάμε και να αναλύουμε ήταν η γνωστή σε όλους πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια για την οποία μέχρι πρότινος όλοι γνωρίζαμε πως πρόκειται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, άκρος φιλική προς το περιβάλλον και αρκετά οικονομική, νομίζαμε. Διότι ήρθε ο κύριος Πουλατσόγλου μέσα από έρευνες που έκανε και με αποδεικτική διεργασία σε προηγούμενη εκπομπή μας και ξεκίνησε να καταρρύπτει αυτόν τον μύθο αναλύοντας τον τρόπο εγκατάστασης των ανανεώσιμων αυτών πηγών ενέργειας. Κύριε Πουλατσόγλου, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, κυρία Δερβελάκου. Να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και να χαιρετήσω όλους τους τηλεθεατές της εκπομπής. Κύριε Πουλατσόγλου, από τις πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν εφεύρει ανά τους καιρούς, εσείς είχατε αναφερθεί σε αυτή για την οποία γίνεται και μεγάλος ντόρος τον τελευταίο καιρό, στις ανεμογεννήτριες. Σωστά? Σωστά, γιατί οι ανανεώσιμες πηγές δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ακόμα και οι ηλιακοί θερμοσύφωνες, είναι και η γεωθερμία, είναι και η βιομάζα, που δεν μιλάνε και πολύ γι' αυτό, αν και θα έπρεπε, γιατί είναι μέσα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και πραγματικά θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση βιομάζας με χρήση λιγνίτη ή λιθάνθρακα, να μειώσουμε και τις εκπομπές ρήπων, να είμαστε κάτω από το όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να είμαστε και αυτάρκες από ηλεκτρική ενέργεια. Και εδώ, κυρία Δερβελάκου, θα ήθελα λίγο να ανοίξω μία παρένθεση, γιατί ενώ κλείνουν τα λιγνητικά εργοστάσια, κάποιοι νομίζουν, επειδή βλέπουν κάποια τέρατα να στείνονται πάνω στα βουνά, ως αυτά να είναι οι ανεμογεννήτριες και τις αντιμετωπίζουν ως να είναι ανεμόμυλοι, αλλά ξεχάσανε να δουν ότι οι ανεμογεννήτριες είναι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ρεύματος και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται και σε νομοθετικό και σε κοινωνικό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Αλλά αυτό δεν βλέπουμε να συμβαίνει, γι' αυτό μπήκαμε σε μία διαδικασία να ενημερώσουμε τον πολίτη το τι συμβαίνει και ξεκινήσαμε από τις ανεμογεννήτριες. Βεβαίως θα περάσουμε και στα φωτοβολταϊκά. Ξεκινήσαμε τις ανεμογεννήτριες και ξεκινήσαμε για να δούμε το σχεδιασμό τους, για να γνωρίσει πλέον ο πολίτης τι είναι. Είναι αλλιώς να τα βλέπεις από τον Εθνική Οδό που φαίνονται από πολύ μακρινή απόσταση, αλλά αλλιώς είναι αλλιώς να γνωρίζεις όμως με αποδεικτική διαδικασία το σχεδιασμό, ακόμα και τα υλικά και την αντοχή αυτών. Και το θέμα είναι να δούμε και όταν μιλάμε για ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, για μια πράσινη ανάπτυξη, αν μη τι άλλο πρέπει να συμβαίνει και να ορίζεται ότι γίνεται από ανακυκλώσιμα υλικά, γιατί αυτό πρέπει να ανακυκλώνεται. Και πρέπει όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν ότι η διάρκεια ζωής αυτών των ανανεώσιμων πηγών δεν ξεπερνάει τα 20 με 25 χρόνια. Άρα δεν είναι μια ανανεώσιμη πηγή που τη στήσαμε και κλειδώσαμε το πρόβλημα της ζωής μας όσο αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν συμβαίνει. Το θέμα είναι όμως ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση. Ναι, έχει περάσει στη μάζα των πολιτών ότι είναι κάτι καλό για μας, ότι είναι μια πράσινη ενέργεια. Ναι, αλλά με προηγούμενες εκπομπές που έχουμε κάνει, έχουμε δείξει τελικά ότι αυτές οι ανανεώσιμες πηγές έχουν εδραιωθεί, γιατί επιδοτούνται συνέχεια και επιδοτούνται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κάποια ταμεία συνοχής, αλλά βλέπουμε να επιδοτούνται και από φορολογικά μέτρα, όσο αυτά τα είδαμε μέσα από τα τιμολόγια της ΔΕΗ και όχι μόνο. Γιατί από εμάς τους ίδιους δηλαδή. Μπράβο. Χρηματοδοτούνται. Έτσι ακριβώς. Αλλά για να μην χρονοτριβούμε, θα ήθελα λίγο να περάσουμε και να δείξετε στους δέκτες σας τα υλικά από το site που είναι ευρέως γνωστό και μπορούν να το βρουν όλοι, είναι το Wikipedia, και άμα πατήσουν ανεμογεννήτριες θα δουν τα υλικά και την αντοχή αυτών και από τι κατασκευάζονται. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει πραγματικά να καταλάβει ο κόσμος και να αντιληφθεί την κατασκευή αυτών πώς γίνεται. Θα δούμε ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τα πτερύγια των ανεμογεννητριών είναι σύνθετα, καθώς τείνουν να έχουν υψηλή ακαμψία, υψηλή αντοχή, υψηλή αντίσταση, κόπωσης και χαμηλό βάρος. Εδώ θα δούμε ότι χρησιμοποιούνται ρητίνες για την κατασκευή των εξαρτημάτων, συνήθως πολυαστέρα και εποξίνη.
Άρα μιλάμε για fiber glass. Αυτό δεν ανακυκλώνεται, κυρία Δερβελάκου. Και από αυτό κατασκευάζονται τα πτερύγια και τα, κελίφια από τους ρότορες. Που σημαίνει ότι σε μία μελέτη που θα πάμε μετά από λίγο στη διάρκεια της εκπομπής, θα δούμε τελικά ότι θα πρέπει αυτά τα τοξικά απόβλητα, γιατί τοξικά είναι πλέον, θα πρέπει κάπου να αποθηκεύονται. Γιατί δεν γίνεται να τα ανακυκλώσουμε. Ναι, σαφώς. Δηλαδή όλα αυτά, όπως είπατε τώρα, τα τοξικά, πού αποθηκεύονται. Προς το παρόν δεν αποθηκεύονται πουθενά. Τα αφήνουν και σκουριάζουν πάνω στους λόφους, στα βουνά, οι ανεμογεννήτριες. Και θα μιλήσουμε και για τις μελέτες και συνεχίζουν και δουλεύουν, κύριε Πολατσόγλου, με συγχωρείτε να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή συνεχίζουν και δουλεύουν οι σκουριασμένες ή κάνουν τι, απλά μένουν εκεί και μετά πάνε κάπου παρακάτω να βάλουν άλλες. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι θα δούμε ότι για την ενίσχυση χρησιμοποιείται γυάλινες ίνες και ίνες άνθρακα. Εδώ λίγο θα ανοίξουμε μια παρένθεση και θα δούμε ότι χρησιμοποιούν πιο πολύ γυάλινες ίνες, γιατί είναι στο 1 δέκατο της τιμής των ινών του άνθρακα. Ενώ ο άνθρακας, προσέξτε, ανακυκλώνεται, οι γυάλινες ίνες δεν ανακυκλώνονται. Αλλά στο βωμό του κέρδους βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν γυάλινες ίνες, γιατί είναι το 1 δέκατο της τιμής των ινών του άνθρακα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μπροστά στο βωμό του κέρδους δεν βάζουμε ανακυκλώσιμο υλικό, βάζουμε ένα υλικό που δεν είναι ανακυκλώσιμο για να κερδίσει η εταιρεία και κανένα άλλο. Μας είπατε ήδη δύο ή και παραπάνω, διορθώστε με αν κάτι έχω ξεχάσει, πολυεστέρα είπαμε και γυάλινες ίνες. Ναι, ρητίνες, εποξίνη, όλα αυτά είναι χημικά, όλα αυτά είναι... Δεν είναι ανακυκλώνονται. Αλλά κατά τα άλλα το αποκαλούμε πράσινη ενέργεια, ε. Βεβαίως. Μάλιστα. Θα δούμε κατά πόσο πράσινη είναι, γιατί θα δούμε ότι τώρα, επειδή αυξάνεται η τεχνολογία όσο αφορά και θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα δούμε ότι για μεγαλύτερη ακαμψία όσο αφορά και χαμηλύτερη πυκνότητα, βλέπουμε αυτές και να είναι πιο ελαφριά τα πτερύγια, βλέπουμε να πηγαίνουν σε ένα συνδυασμό με ίνες και άνθρακα, που το βάρος μειώνεται πραγματικά κατά 15 τόνους. Αλλά οι ιδιότητες όμως του άνθρακα από τις ίνες των γυαλιών που χρησιμοποιούν δεν είναι δυνατόν να τις αντικαταστήσουν, να το γνωρίζετε αυτό. Άρα δεν είναι ανακυκλώσιμα ούτε αυτά. Ωραία. Το είπαμε αυτό, δεν είναι λοιπόν ανακυκλώσιμα. Και είπατε ότι όταν σκουριάζει μία ανεμογεννήτρια, απλά την παρατάνε εκεί και πάνε παρακάτω, είτε είναι αυτό σε βουνά συνήθως τις τοποθετούνται, και πάνε παρακάτω και βάζουν άλλες. Επίσης, στημένες και δομημένες με τα ίδια υλικά. Πολύ τα σωστά. Τα τοξικά. Πολύ σωστά. Θα δούμε και μελέτη, αν την έχουμε, και είναι εύκολο να το δείξετε στους δέκτες σας. Ναι, σαφώς, είναι βεβαίως. Μια... Ωραία. Για την οικονομία του χρόνου θα προχωρήσω εγώ. Είναι μια μελέτη που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Και ασχολήθηκαν δύο επιστήμονες όσον αφορά τον Bill Lew και την Claire Barlow, που αυτή η μελέτη στο άρθρο 1, θα το πάμε σε μετάφραση γιατί είναι όλα στα αγγλικά, περιλαμβάνεται από 240 άρθρα, έχει μέσα γραφήματα, έχει πάνω από 12 εταιρείες που ασχολούνται πραγματικά με τις ανεμογεννήτριες, έχει τεχνικές πληροφορίες όσον αφορά... Μισό λεπτό. Ασχολούνται με τις ανεμογεννήτριες, τι είναι τρόπο όμως. Ορίστε. Παραγωγής ανεμογεννητριών. Αυτό. Είναι εταιρείες, είναι εργοστάσια δηλαδή, που παράγουν ανεμογεννήτριες. Τα στοιχεία αυτής της μελέτης λοιπόν, την έρευνα που έχουν κάνει όσον αφορά και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, είναι μέσα από τεχνικά εγχειρίδια, που είναι μέσα από τα εργοστάσια, που περιλαμβάνουν από τι είναι κατασκευασμένες τα πτερύγια, πώς τη διάρκεια ζωής έχουν, και έχει διάφορα γραφήματα για να δείξουμε την αντοχή του στον χρόνο. Και διάφορα άλλα. Είναι πάνω από 240 άρθρα. Για να μην κουράζουμε τους πολίτες, θα μεταφράσουμε μόνο αυτό που λέει στην πρώτη παράγραφο από κάτω στο σημείο που λέει «The effect of other waste». Εκεί πέρα, σε απόλυτη μετάφραση, αυτό μέχρι το τέλος, μας δηλώνει ότι λέει ότι η επίδραση άλλων παραγόντων που συμβάλλουν στα απόβλητα, όσο είναι ο πλήρης κύκλος ζωής των πτερυγίων ανεμογεννητριών, χρησιμοποιώντας πάντα βιομηχανικά δεδομένα από την κατασκευή, όπως δοκιμές και στάδια λειτουργίας, η έρευνα δείχνει ότι θα υπάρχουν, προσέξτε λίγο νούμερα, 43 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων,
λεπιδών παγκοσμίως μέχρι το 2050. Πόσα? 43 εκατομμύρια τόνοι. Όσον αφορά το 40% κατέχει η Κίνα, το 25% ανήκει στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες το 16% και το 19% που υπολείπεται είναι για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυστραλία, Αφρική κτλ. Δηλαδή, άρα αντιλαμβάνεστε ένα τι μεγάλο μέρος. Τι μου λέτε τώρα, θα πείσει όλος ο πλανήτης από τις ανεμογεννήτριες. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι άμα, δούμε, άμα μπούμε σε πραγματικά δεδομένα και νούμερα, θα δούμε ότι οι σύγχρονες χερσαίες ανεμογεννήτριες, γιατί υπάρχουν και οι δάτινες, βάζουν σε θάλασσα με χαμηλό βάθος, θα δούμε ότι οι σύγχρονες χερσαίες ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα για την βιομηχανική παραγωγή υλικής ενέργειας, η ονομαστική ισχύ που χρησιμοποιούν είναι από 800 κιλοβάτ μέχρι 3 μεγαβάτ η καθεμία. Για τη θεμελίωσή τους όμως το έδαφος, μια ανεμογεννήτρια απαιτεί από 350 κυβικά, προσέξτε, έως 475 κυβικά οπλισμένου σκληροδέματος. Που αυτό τι σημαίνει? Να φανταστείτε ότι μέσω όρο χρησιμοποιούν 400 κυβικά για κάθε ανεμογεννήτρια. 400 κυβικά, επειδή πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν το τι εστί το κυβικό, θα σας πληροφορώ ότι με 400 κυβικά μπορούν να σηκώσουν μια τετραόροφη οικοδομή, προσέξτε, των 100 τετραγωνικών μαζί με τις βεράντες. Τι λέτε! Αντιλαμβάνεστε το πόσο τσιμέντο πέφτει πάνω στις βουνοκορφές. Και αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 4.000 ανεμογεννήτριες. Που σημαίνει από 400 κυβικά φτάνουμε στο 1.600.000 κυβικά οπλισμένου σκληροδέματος στα βουνά μας. Δηλαδή, άμα το διαιρέσουμε δια 4, θα φτιάχναμε 400.000 οικοδομές τετραόροφες των 100 τετραγωνικών. Αντιλαμβάνεστε λίγο το νούμερο. Είναι να μην μιλήσουμε για την παραγωγή του σκληροδέματος, τι εκπομπές ρήπων διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα για να παραχθεί αυτό το τσιμέντο. Έτσι, γιατί λένε ότι δεν παράγουν διοξείδιο του άνθρακα οι ανεμογεννήτριες, και όμως για την κατασκευή τους παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Σωστά. Σωστά. Μπράβο. Θα δούμε όμως ότι για μια, αυτό είναι μόνο για την ανεμογεννήτρια. Αλλά έχουν με την, όταν πάμε να στήσουμε μια ανεμογεννήτρια σε ένα βουνό, αντιλαμβάνεται ότι έχει και συνοδευτικά έργα μαζί της. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα δρόμο για να έχουμε πρόσβαση τα βαριά οχήματα. Που αυτός ο δρόμος το λιγότερο πρέπει να έχει πλάτος, δηλαδή φάρδος, πάνω από 5 με 6 μέτρα για να μπορούν να περάσουν τα οχήματα, γιατί οι ανεμογεννήτριες τα πτερύγια φτάνουν μέχρι και τα 100 μέτρα. Στην Κοζάνη έχουν περάσει και μέχρι 136 μέτρα. Να φανταστείτε, έκλεισαν την Εθνική Οδό, δηλαδή την Εγνατία Οδό, πολλές μέσα στην πανδημία, αν είναι δυνατόν, δεν σταμάτησε τίποτα έτσι από τα αιωλικά πάρκα. Μέσα στην πανδημία κλείναν την Εθνική Οδό για να μπορούν να περάσουν οι ανεμογεννήτριες πάνω από 3 ώρες. Θα αντιλαμβάνεστε, έτσι. Εκτός από το δρόμο, υπάρχουν για τη σύνδεση της ανεμογεννήτριας υπάρχουν υποσταθμοί που ο ένας με τον άλλον πρέπει, έχει πάνω από 14 χιλιόμετρα καλώδια που υποτίθεται ότι πρέπει και απαιτούνται να γίνουν πυλώνες ή υπόγεια κανάλια, που στα υπόγεια κανάλια πάλι έχουμε οπλισμό. Λέτε κάτι σαν κάτι αποθηκάκια που φτιάχνουνε. Τι αποθηκάκια? Είπατε ότι θέλει τα καλώδια αυτά. Από ναι. Πού περνάνε, από πού... Η υπόγεια θα είναι, ναι. Που τα υπόγεια τα κάνουν πάλι με οπλισμό, δηλαδή πάλι με τσιμέντο, ή θα είναι ένα αέριο και θα πρέπει να κάνουν πυλώνες. Άρα αντιλαμβάνεστε, έχουμε και κάποια χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Έχουμε κάποια χιλιόμετρα με πυλώνες, που οι πυλώνες αυτές πρέπει να στείλουν το ρεύμα και να το συνδέσουν με το δίκτυο. Άρα πρέπει να έχουμε και υποσταθμούς. Ναι, αλλά εκεί που γίνονται οι ανεμογεννήτριες στο βουνό, πρέπει να έχουμε και ένα προάβλιο χώρο για να μπορούν να αφήσουν όλα αυτά που χρειάζονται για να στηθεί μια ανεμογεννήτρια. Καθίστε, κύριε Πολατζόγλου, συγγνώμη. Πάνω στο βουνό, περισσέξτε κιόλας. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πρέπει να έχουμε δρόμους, πρέπει να έχουμε προάβλιο χώρο, πρέπει να σκάψουμε να βάλουμε τα καλώδια που λέγατε, πώς το λέγατε, κάτω από το έδαφος ή πάνω από το έδαφος. Δηλαδή, να καταστρέψουμε ολόκληρο το βουνό για να στήσουμε τις ανεμογεννήτριες. Κύριε Πολατζόγλου, μη μου απαντήσετε. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως πάλι μαζί σας. Ένα ιερό,
ελάνιο κείμενο μίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας, κύριε Πουλατσόγλου, σας πιάνω αμέσως. Είχαμε μείνει εκεί που λέγαμε ότι για να στηθούν τελικά αυτές οι έρμες, οι ανεμογεννήτριες, θέλουμε μπαζώματα, δρόμους, τι άλλο λέγατε, τα ξέχασα κιόλας, προάβλιους χώρους. Μας λέγατε δηλαδή, εγώ έτσι, ναι, μπράβο, για τα δίκτυα. Πρέπει να γίνουν πυλώνες, έχουμε και άλλα. Μην βιάζεστε, κυρία Δερβελάκου. Πρέπει να γίνουν πυλώνες, πρέπει να γίνουν υποσταθμοί, πρέπει να γίνουν εργοστάσια σκυροδέματος, πρέπει να γίνει μία διάνοιξη για να μπορούν να αποθέσουν τα υλικά που θα φτιάχνουν το τσιμέντο, γιατί το τσιμέντο δεν θα γίνει παράδειγμα στην Αθήνα και θα το κουβαλάνε στο βουνό. Το εργοτάξιο γίνεται εκεί, κυρία Δερβελάκου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι να φανταστείτε στο όρος όχι της Βόρειας Καριστίας, δηλαδή στην Εύβοια κάτω, ναι. Η εσωτερική οδοπία που συνδέει μεταξύ τους τα αιωλικά πάρκα απέχει ούτε λίγο ούτε πολύ γύρω στα 132 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε τη διάνοιξη της δασικής έκτασης και του όρους, τι βεβήλωση έχει υποστεί περιβαλλοντολογική. Σαφώς πρέπει να ξυλώσουν το δάσος, έτσι. Ναι, αλλά υποτίθεται όμως, κυρία Δεβερλάκου, εκεί έγινε μια περιβαλλοντολογική μελέτη επιπτώσεων, έτσι τις λέγονται, οι λεγόμενες ΜΠΕ. Το ΜΠΕ, εντάξει, μπορεί να είναι και κάπου αλλού το ΜΠΕ, αλλά σε εμάς, στη δική μας την περίπτωση, είναι οι μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, που αν θέλετε, σε αυτό το όρος, επειδή είναι και εθνικός δρυμός, απαγορεύεται βάση γιατί είναι προστατευμένη περιοχή. Άρα βλέπουμε δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτούς, αρκεί να μπορούν να αλλάξουν ευκαιρία. Βλέπουμε ότι έχουν πολύ φιλικό κλίμα από αυτούς που τους χωματουργούς που ασχολούνται για τις διανοίξεις των δρόμων. Το αντιλαμβάνεστε αυτούς. Έχουν από τους μνηστήριες της ΔΕΗ μεγάλα ωφέλη, άρα και αυτοί είναι φιλικά προσκύμενοι. Βλέπουμε φιλικά προσκύμενοι τελικά να είναι όλες αυτές οι εταιρείες. Βλέπε Μυτιλινέο, βλέπε Λέκτορ, βλέπε πολλές εταιρείες που θέλουν να, αν θέλετε, να εκπονήσουν αυτή τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έρχονται για μια ανανεώσιμη πηγή που στο τέλος της εκπομπής, αν όχι αυτής, της επόμενης θεωρώ, ναι, ότι θα δούμε τελικά ότι είναι μια ανανεώσιμη πηγή που στο τέλος δεν προσφέρει τίποτα στο δίκτυο, ίσα ίσα ούτε μειώνει εκπομπές ρήπων, απλώς αυξάνει τα καύσιμα. Το θέμα είναι ότι πολλοί πολιτικοί αρέσκονται στο να μιλάνε για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, αλλά για κυκλική οικονομία πολύ σοφά μιλάνε όλοι, ναι, και λένε, αλλά έχουν ξεχάσει ένα πρωτεύον παράγοντα. Αυτό για να συμβεί πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Και άμα μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε τελικά τι παράγεται στην Ελλάδα, θα δούμε ότι δεν παράγεται τίποτα. Και αυτό που έπρεπε να είναι πραγματικά σε πλήρη ανάπτυξη, αν μη τι άλλο, για να πούμε ότι έχουμε έναν εξάρτητο κράτος όσον αφορά στο τι, στο να μπορούμε να τραφούμε και να μπορούμε να ενδυθούμε, είναι η γεωργική παραγωγή που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κτηνοτροφική. Και βλέπουμε εδώ, όχι μόνο να στείλουν ανεμογεννήτριες όπου θέλουν, να μπαζώνουν, να μπαίνουν σε περιοχές Natura, έχουμε δει πάρα πολλά, έχουν γίνει πάρα πολλές αντιδράσεις από πάρα πολλές τοπικές κοινότητες, από τοπικές κοινωνίες δηλαδή που είχαν το πρόβλημα άμεσα. Τους βλέπουμε ότι μπήκανε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας να διαμαρτυρηθούν, αλλά ενώ να διαμαρτυρηθούν ως προς τι, ακριβώς. Ότι δεν θέλουν στο χώρο τους, στην έδρα τους, στο βουνό τους,
που είναι ήδη προστατευμένο και από ευρωπαϊκή οδηγία, ναι, να μπουν ανεμογεννήτριες. Και εισακούστηκαν, γιατί... κύριε Πουλατσόγλου. Ναι, ενώ δεν είχε γίνει ακόμα η εκδίκαση στο ΣΤΕ, αυτοί προχώρησαν κανονικά, πήγανε, είναι σχεδόν έτοιμο να ολοκληρωθεί το έργο. Εν τω μεταξύ, ειδικά στη Λακωνία, κοντά στη Μονεβασιά, εκεί είχε γίνει και ένα επεισόδιο με άτομα της τοπικής κοινωνίας, χωρίς να υπάρχει βίαιος τρόπος, απλώς πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, τους άνοιξαν και πήγαν κανονικά. Το έργο ήταν να ολοκληρωθεί και ακόμα δεν είχε εκδικαστεί η υπόθεση. Άρα, συνεντώσαμε, οργανώσαμε, πήραμε τις επιχορηγήσεις και να αποφασίσει το ΣΤΕ τι. Αυτό όμως δεν έχει γίνει μόνο και έχει γίνει και στα άγραφα. Το ζήσαμε και εδώ στην Κοζάνη, εδώ σε μια τοπική κοινωνία που είναι η Μεσιανή. Δηλαδή, παρόλες τις διαμαρτυρίες, τις ενστάσεις και την άρνηση των πολιτών, με συγχωρείτε για την έκφρασή μου, στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, αυτοί συνέχισαν κανονικά το σχέδιό τους και αυτό που είχαν στο μυαλό τους να κάνουν. Μην υπολογίζοντας κανέναν, μα κανέναν, καθόλου, εν πάση περιπτώσει, τους πολίτες. Έτσι, και επαναλαμβάνω, είναι ειρωνικό, κύριε Πουλατσόγλου, είναι τραγικό, είναι εξοργιστικό να το αποκαλούν και να περνάνε στον κόσμο, το περνάνε στον κόσμο σαν πράσινη ενέργεια. Και να γίνονται αυτά τα σημεία και τα τέρατα που μας περιγράφετε αυτή τη στιγμή. Το πόσο πράσινη ενέργεια, κυρία Δερβελάκου, φαίνεται όχι μόνο από το τι κακό μπορεί να συμβεί. Εδώ ξυλώνουμε το ήδη πράσινο για να, στο όνομα της πράσινης ενέργειας, της πράσινης ανάπτυξης. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι καθόλου πράσινη δεν είναι, αλλά το οξύμορο ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν συνεισφέρουν καθόλου, μα καθόλου, όσο αφορά την, πραγματικά στο να βάλουν ρεύμα μέσα στο δίκτυο. Καθόλου όμως. Και θα το δούμε σε άλλη εκπομπή. Εκεί που θέλω να καταλήξω όμως είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό το περιβαλλοντολογικό κόστος. Το περιβαλλοντολογικό κόστος είναι μεγάλο. Δημιουργούν άνυδρους χειμώνες. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι εκεί που υπάρχουν ανεμογεννήτριες στις ορεινές περιοχές, ναι, και είναι σε υψηλό υψόμετρο, βλέπουμε ότι οι ανεμογεννήτριες εμποδίζουν το χιόνι. Δεν χιονίζει σε αυτές τις περιοχές, που σημαίνει ότι αυξάνεται η θερμοκρασία, ένα. Δεύτερον, δεν πέφτει χιόνι, άρα μειώνεται ο υδροφόρος ορίζοντας όσο αφορά από τις επιπτώσεις του χιονιού και βλέπουμε ότι πολλές περιοχές θα υπάρχουν να έχουν θέμα λειψιδρίας στο όνομα της εναλλακτικής μορφής ενέργειας αυτής της πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή, δεν θα έχουμε λειψιδρία από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, θα έχουμε από τις ανεμογεννήτριες. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Καλά, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κύριε Πουλατσόγλου, είναι ένα άλλο παραμύθι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή και αυτό το έχουν περάσει στον κόσμο, σαν φαινόμενο του θερμοκηπίου, και κάθε άλλο παρά αυτό είναι, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή... Τι να πω, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να βρω κάτι να σχολιάσω. Συνεχίστε, με συγχωρείτε δηλαδή. Να πάμε λίγο σε ένα πιο τραγικό, κυρία Δερβελάκου. Παρακαλώ, εδώ, τι θα είπατε. Πάμε και σε κάτι λίγο πιο τραγικό για να δούμε τελικά τι θα γίνει. Έχουμε και άλλα, πολύ ωραία. Βεβαίως. Μετά την ολοκλήρωση της ανεμογεννήτριας, από τον ολοκληρωμένο κύκλο ζωής της, δηλαδή είναι από τα 20 μέχρι 25 χρόνια το σπάνιο, ναι, θα δούμε ότι επισημαίνεται, πάλι από έρευνα, ναι, στη Γερμανία τώρα, ότι έχουν περαστεί πάνω από 28.000 ανεμογεννήτριες. Είναι τοποθετημένες στη Γερμανία. Στο 2020 που μας πέρασε, απεγκαταστάθηκαν 4.500 ανεμογεννήτριες. Γιατί πλέον δεν ήταν συμφέρουσα η λειτουργία της. Που αυτό σημαίνει ότι οι 4.500 ανεμογεννήτριες, στο σύνολό τους, περιλαμβάνουν γύρω στα 13.500 πτερύγια. Και 4.500 κελίφη από κινητήρες ανεμογεννητριών. Ναι. Αυτά πρέπει να βγούνε από τα βουνά, να ξυλωθούνε δηλαδή. Ναι, αλλά άμα πάμε στο βουνό τώρα για να ξυλώσουμε την ανεμογεννήτρια, ναι, εκεί έχουν πέσει 400 κυβικά σκληρού οπλισμού. Που σημαίνει αυτό το σκληρόδεμα, ποιος θα το διάλυσει? Το ξέρετε ότι είναι τέτοια αντοχής που μόνο με εκρηκτικά πραγματικά μπορούμε να το ξυλώσουμε αυτό? Όχι, άρα... κύριε Πουλατσόγλου, δεν το ήξερα αυτό, αλήθεια. Ναι.
Μόνο με εκρηκτικά. Τα 4.500. Ναι, στη διάρκεια όμως της δεκαετίας θα πρέπει να εξυπηρετούν και οι υπόλοιπες 23.500 ανεμογεννήτριες που θα εξαντλήσουν το όριο ζωής τους. Με αυτές θα γίνει. Ναι, σωστά. Και τώρα, το θέμα ποιο είναι. Στη συμφωνία, έχει γίνει συμφωνία με το κράτος ότι αυτοί οι ιδιώτες, αυτές οι εταιρείες που τα στείλουν τις ανεμογεννήτριες, mm-hmm. ότι θα αναλάβουν και το κόστος αυτών όσον αφορά το να ξυλώσουν τις ανεμογεννήτριες. Γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Γιατί προσέξτε, για παράδειγμα, στην Αμερική, σε ένα σύνολο ενός πάρκου που είναι στη Μινεσότα, έχουν ξυλώσει γύρω στις 18 ανεμογεννήτριες. Προσέξτε λίγο το κόστος για να τις ξυλώσουν. Δαπανήθηκαν πάνω από 7.385.000 δολάρια, δηλαδή κόστησε γύρω στις 410.000 δολάρια η ανεμογεννήτρια. Ναι. Και από τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένοι, δεν μπορούσαν να ανακυκλώσουν ούτε τα πτερύγια, ούτε το κέλυφος, ούτε τίποτα. Τώρα, ποιος θα αναλάβει αυτό το κόστος, θα αναλάβουν οι εταιρείες στη διάρκεια. Γιατί ποιες προσέξτε, εταιρείες, κύριε Χατσόγλου. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι όταν έχουμε πάνω από 4.000 ανεμογεννήτριες, που σε μια 20ετία θα πρέπει να ξυλωθούν και λιγότερο, γιατί έχει αρκετά χρόνια που τοποθετούνται ανεμογεννήτριες, κυρία Δερβελάκου, στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι, όταν πρέπει να ξυλωθούν αυτές. Οι ανεμογεννήτριες θα τις ξυλώσουν οι ιδιώτες που τις πέρασαν ή θα χρεωθεί πάλι ο ίδιος ο πολίτης μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ για το ξύλωμα αυτών των ανεμογεννητριών. Να σας απαντήσω. Ναι. Περίμενε. Θα σαπίσουν πάνω στα βουνά που προσέξτε, δεν είναι ότι σαπίσανε και έχουμε σάπια σίδερα. Κάθε ανεμογεννήτρια μέσα έχει ορυκτέλεα, δηλαδή λάδι, λιπαντικές ουσίες. Που η κάθε ανεμογεννήτρια έχει πάνω από 500, αναλόγως στην ανεμογεννήτρια, πάνω από 500 με 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε. Πώς θα μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας σε περίπτωση από σκουριά, αστοχία υλικού, όλο αυτό το ρυκτέλαιο έρθει και ποτίσει τη γη. Τι να αντιληφθώ, κύριε Πουλατσόγλου, με συγχωρείτε, αλλά θυμώνω πάρα πολύ. Μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι. Δηλαδή, όποιος δεν θυμώνει, κυρία Δερβελάκου, σοβαρά πληρώνουμε, τώρα. Πληρώνουμε για να καταστρέφουνε τη φύση μας, να καταστρέφουν τα βουνά μας, κρύβονται πίσω από μια πράσινη, από ένα τίτλο «Πράσινη ανάπτυξη και ανάπτυξη και πράσινα άλογα», κύριε Πουλατσόγλου, κουραφέξαλα. Και μετά δεν φτάνει αυτό που πληρώνουμε για να καταστρέφουμε εμείς οι ίδιοι, μη γνωρίζοντας βέβαια, γιατί έτσι όπως το έχουν στήσει όλο, είμαστε συνένοχοι χωρίς να το ξέρουμε. Γιατί δεν υπήρχε μέχρι πρότινος ένας κύριος Πουλατσόγλου, εν πάση περιπτώσει, να μας εξηγήσει τι γίνεται με αυτή την πράσινη ανάπτυξη. Και ήρθατε τώρα να μας πείτε και μας λέτε ότι το παραμύθι της πράσινης ανάπτυξης είναι μία φούσκα και μισή. Ωραία. Ούτε οικονομικό ρεύμα, ούτε όλα αυτά που λένε. Καταστρέφουμε το περιβάλλον. Πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι για να καταστρέφουμε το περιβάλλον μας και όταν αποφασίσουν, όταν τελειώσει η ζωή των ανεμογεννητριών, όπως είπατε, ξαναπληρώνουμε. Γιατί? Για κάτι που δεν μπορεί να υλοποιηθεί κιόλας. Όχι, θα επανέλθει το βουνό στην αρχική του κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Δερβελάκου, με τόσα κυβικά τσιμέντο που έχουν πέσει. Δεν είναι όμως αυτό. Τα αιωλικά πάρκα πρέπει να έχουν και σημαντική επίδεση όσον αφορά την ανάπτυξη των φυτών. Γιατί προκαλούν τη μείωση του δίκτυου περιοχή κάλυψης με φύλλα, του δίκτυου ύψους της βλάστησης, του δίκτυου ομαλοποιημένης διαφοράς βλάστησης. Και βλέπουμε παραδείγματα από το 2003 μέχρι το 2014 που έγινε στην Κίνα, γιατί εκεί πέρα έχει μεγάλο ποσοστό ανεμογεννητριών. Γιατί όπως είπαμε και πριν από τη μελέτη, το 40% των ανεμογεννητριών οφείλεται που θα ξυλωθούν όσον αφορά το. Τα εκατομμύρια τόνοι που θα μαζευτούν, το 40% οφείλεται από την Κίνα, έτσι. Ναι, αυτοί έχουν κάνει ήδη μελέτη, άρα αυτά που λέει ο κύριος Πουλατσόγλου δεν είναι δικά του. Είναι στοιχεία από μελέτες, από διάφορους επιστήμονες που πραγματικά δεν τους έχουν συμπεριλάβει σε καμία παγκόσμια οργάνωση, σε καμία. Και βλέπουμε κιόλας και αυτόν τον πόλεμο με τις περιβαλλοντολογικές οργάνωσεις. Εγώ δεν είδα καμιά περιβαλλοντολογική οργάνωση να σταθεί δίπλα στους πολίτες στο στήσιμο των ανεμογεννητριών, κυρία Δερβελάκου, που πραγματικά γνωρίζουν. Αλλά βλέπουμε τελικά να παίζεται ένα παιχνίδι ιδιωτών, μεγάλων εταιριών και ΜΚΟ που, αν θέλετε, προωθούν
όλους τους συμμάχους τους και πολλούς από αυτούς είναι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο να διαφημίσουν μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που πραγματικά δεν προσφέρει τίποτα, πραγματικά είναι μόνο φόρος, δηλαδή δεν είναι επένδυση, είναι φόρος και πραγματικά δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα προς τον πολίτη. Άρα, κύριε Πουλατσόγλου, συγγνώμη, κύριε Πουλατσόγλου. Να ολοκληρώσω λίγο. Φυσικά θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Πελάκου. Παρακαλώ. Πρέπει να πάμε και σε ένα διατάφτα. Ναι, εκεί θέλω να πάω και ήθελα να σας πω, σας διέκοψα για να σας πω το εξής. Ακριβώς επειδή ο χρόνος μας έτσι σιγά σιγά έφτασε στο τέλος του, δυστυχώς, και επειδή πρέπει και εμείς να εμπεδώσουμε και οι τηλεθεατές μας να εμπεδώσουν όλα αυτά τα τραγικά, τα εγκληματικά για εμάς και το περιβάλλον μας που μας είπατε, θα ήθελα σιγά σιγά ακριβώς αυτό να σας ζητήσω, να πάμε στο διατάφτα, κύριε Πουλατσόγλου. Το διατάφτα, κυρία Τερβελάκου, είναι ότι πρέπει ο πολίτης να αντιληφθεί, να πάρει τη γνώση και να έρθει να συζητηθεί με την Ελλήνων Συνέλευση, γιατί πραγματικά πρέπει να πάμε σε μία μεταρρύθμιση. Η αυτή η μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει πραγματικά είναι, mm-hmm. είναι αυτή πραγματικά που πρεσβεύεται και μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Υπάρχει ένα η πηγή ενέργειας, μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στην ελεύθερη ενέργεια. Έχουμε πάνω από 49.000 μελέτες για να εκβιομηχανιοποιήσουμε την πατρίδα μας, γιατί όπως είπαμε και εμείς, αυτό που πρέπει για να υπάρχει ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα ή άμα θέλετε και κυκλική οικονομία, γιατί πολύ ακούγεται αλλά τελικά κανένας δεν την πρεσβεύει, είναι μόνο ουτοπικά σκιαγραφήματα μας δείχνουν, ναι. Χωρίς να είναι ρεαλιστικά πουθενά. Εμείς με 49.000 μελέτες επικυρωμένες, πιστοποιημένες και με βάση έναν τεράστιο πλούτο που είναι αποδεδειγμένος παντιοτρόπος, μπορούμε να εκτελέσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό, κυρία Τερβελάκου, για να γίνει, θέλουμε τη συμμετοχή όλων των πολιτών σε αυτό το πολιτικό φορέα που έχει δημιουργηθεί για τον ίδιο τον άνθρωπο. Πραγματικά είναι πρωτόγνωρο, θα πω, αλλά όλοι μπορούν να μπουν και να δουν τον πολιτικό φορέα, όχι μόνο στις προγραμματικές δηλώσεις, αλλά και να ενημερωθούν πραγματικά για ό,τι στοιχεία θέλουν ώστε να τεκμηριώσουν μια πληροφορία ή κάποιες παραπομπές που μπορούμε να τους δώσουμε σε κάποιες μελέτες από επιστήμονες που πραγματικά αναφέρονται όσο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρία Τερβελάκου. Τα στοιχεία μου είναι στους δέκτες σας. Μπορεί να τα πάρει ο καθένας, να με καλέσει, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να μιλήσουμε, mm-hmm. να μπούμε σε μια διαδικασία, να πάμε και να οδηγηθούμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί πραγματικά δεν αντέχουμε άλλο. Πεθαίνουμε καθημερινά. Έτσι. Βλέπουμε να ξοδεύονται τεράστια ποσά, αλλά όχι για τον ίδιο τον άνθρωπο. Και βλέπουμε ότι στείνονται για στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, που τελικά βλέπουμε σιγά σιγά και μέρα με τη μέρα και εκπομπή με την εκπομπή, μας αποδεικνύεται πλέον ότι αυτή δεν είναι πλέον πράσινη ανάπτυξη. Η μόνη ανάπτυξη που προσφέρει είναι οι πράσινες θέσεις εργασίας για τους Γερμανούς και όχι μόνο, που πραγματικά αυτοί είναι πρωτοπορούν σε αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν τα εργοστάσια κατασκευής. Και μόνο εκεί και μόνο αυτό. Δεν μειώνουν εκπομπές ρήπων, αποδειγμένα πλέον, και θα τα πούμε και σε μια άλλη εκπομπή που θα κάνουμε αφού ολοκληρώσουμε όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί πρέπει να δούμε ποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πραγματικά. Κύριε Πουλατσόγλου, μας λέτε δηλαδή ότι και οι υπόλοιπες πηγές πράσινης ενέργειας, πράσινης ανάπτυξης, έχουν τη μαυρίλα τους. Αυτό μας λέτε τώρα. Πραγματικά, όταν περάσουμε στα φωτοβολταϊκά που θα κάνουμε, στην επόμενη εκπομπή, πραγματικά ο κόσμος εκεί θα δει ότι είναι πολύ πιο τοξικά από τις ανεμογεννήτριες. Πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούνε τι βλάβες προκαλούν στον άνθρωπο, αλλά και θα δουν ότι δεν προσφέρουν και τίποτα. Στην κυριολεξία όμως. Και θα δούμε ότι, άμα μπούμε και σε συμβόλαια που γίνονται από εταιρείες με αγρότες που θέλουν, γιατί έχουν περάσει τον αγρότη, ότι ξέρεις τι, σταμάτα να καλλιεργείς, βάλ τα χωράφια σου σε αγρανάπαυση, να παίρνεις ένα εύκολο εισόδημα από την πώληση του ρεύματος. Ναι, αυτό έχει γίνει και στην Ισπανία, κυρία Τερβελάκου. Μειώθηκαν οι τιμές κατά 40% στους μεγαλοπαραγωγούς, 20% στους ιδιώτες, στους μικρούς, και μετά προχώρησαν σε άλλη μία μείωση του 30%. Πολλοί από αυτούς, κυρία Τερβελάκου, πτώχευσαν και μετά δεν μπήκαν σε καμιά διαδικασία να ξυλώσουν όλες αυτές τις υποτιθέμενες πράσινες ενέργειες, ανανεώσιμες πηγές, και μείνανε να μένουν στα χωράφια και στα λαγκάδια, γιατί έχουμε και μία τα όρη. Κύριε Πουλατσόγλου,
Ανοίγεται τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα και είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό που πάτε να ανοίξετε. Οπότε πραγματικά κρατάμε ότι δεσμεύεστε για μία επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε δεν αυτό. Δεν δεσμεύουμε, το κυρία Δερβελάκου. Είναι υποχρέωσή μου να παραβρεθώ όποτε με καλέσετε, να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες πραγματικά, γιατί πρέπει να πάρουν την αλήθεια με αποδεικτική διαδικασία και όχι με σκιαγραφήματα, ούτε δεν υπάρχει σκιά πουθενά. Θα είναι όλα απόλυτα, αληθινά, πραγματικά στην ευχαίρεια του κάθε πολίτη να πάρει τη γνώση για να μπορεί να ξέρει, για να μην μπορεί κανένας πλέον να παίζει με τη νόηση και τη λογική του ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε σε μία επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε αυτό το τόσο τεράστιο θέμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Ιωάννης Πουλατσόγλου, υποψήφιος βουλευτής νομού Κοζάνης. Μας μίλησε λοιπόν για την πράσινη ενέργεια και να με συγχωρείτε για την έκφρασή μου, για τα πράσινα άλογα και τα φούμαρα που μας πουλάνε. Τελικά αυτή η πράσινη ενέργεια είναι άκρος τοξική και άκρος κοστοβόρα. Υπάρχουν και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οποίος ο κύριος Πουλατσόγλου δεσμεύτηκε να τοποθετηθεί με αποδείξεις και στοιχεία να μας δείξει τι πραγματικά συμβαίνει. Κύριε Πουλατσόγλου, θα θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο ίσως? Ναι, η αλήθεια είναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι άλογο όλο αυτό που γίνεται, δεν υπάρχει καμία λογική και καμία εξήγηση και καμιά αποδεικτική διεργασία για όλο αυτό που συμβαίνει, όχι μόνο στη χώρα μας, mm-hmm. γιατί είναι παγκόσμιο αυτό που γίνεται, κυρία mm-hmm. Δερβελάκο. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε πολίτης εκεί έξω, ότι αυτό που γίνεται είναι παγκόσμιο όσον αφορά τον παράμυθο με την πράσινη ενέργεια, με την κλιματική αλλαγή. Και θα πάμε και να μιλήσουμε και για αυτά, αλλά σε προσωπικές εκπομπές, γιατί ανοίξαμε ένα μεγάλο φαύλο κύκλο. Έτσι. Που πραγματικά έχει πολλές πτυχές και εμείς παίρνουμε κάθε φορά και μια διαφορετική πτυχή για να μπορεί ο πολίτης να διαχειριστεί την πληροφορία. Πολύ ωραία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δύναμη, φως και υγεία σε όλους σας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, κύριε Πουλατσόγλου. Κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, αντίο σας.